είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 13 Ιανουαρίου. Κριτική μουσική και παράστο μας από τα Χανιά της Κρήτης για την Ελλάδα. Μέσω διαδικτύου, μέσω του Instagram μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχει πατρίδα, όπου υπάρχει ελληνισμός και όπου χτυπάει η καρδιά της Κρήτης. Εδώ με καταξιωμένους τραγουδιστές, καλλιτέχνες και νέα παιδιά, νέα νιάτα που δίνουμε σε όλους το βήμα, γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Σε λίγο κοντά μας μια καταπληκτική κοπελιά, Ανδρονίκη, και εδώ κοντά μας η Δερμιτζάκη, με όρεξη τη μουσική και βέβαια την κριτική παράδοση της Κρήτης μας, που θα είναι αυτά τα αυριανά νιάτα μας, η αυριανή καλλιτέχνη της Κρήτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά βάζουμε στην παρέα μας την Ανδρονίκη, τη Δερμιτζάκη, εδώ κοντά μας και επανερχόμαστε. Καλή ακρόαση και σε λίγα λεπτά κοντά μας εδώ πέρα με την Ανδρονίκη Δερμιτζάκη, σε δύο λεπτά κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι.
Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Αδρονίκη τη Δερμιτζάκη, μια ταλαντούχα κοπελιά, με όρεξη την κριτική μουσική και παρέσει το μας. Λοιπόν, εδώ είναι η Αδρονίκη. Γεια σας. Καλησπέρα, Αδρονίκη. Τι κάνετε? Καλά, όχι, γύρισα το λάπτο, γιατί να κάνω εγώ έτσι μετά. Α, ωραία. Και όλος ο κόσμος, πρέπει να είναι γυρισμένοι όλοι. Είναι καλύτερα έτσι? Ναι, ναι. Με ακούς καλά? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, μια χαρά και εγώ. Λοιπόν, Αδρονίκη, πες μας, καταρχήν, τι ηλικία έχεις, γιατί πρέπει να είσαι μικρή. Είμαι τρίτη γυμνασίου, είμαι 15. 15, μάλιστα. Αδρονίκη, πες μας καταρχήν πώς περνάς τώρα με την καραντίνα. Εμένα με έχει υποφελήσει πάρα πολύ, γιατί ασχολούμαι πολύ με τη μουσική, περνάω πολλές ώρες πάνω στη λύρα, διαβάζω αρκετά τώρα με την καραντίνα, μ' αρέσει, δεν μπορώ να πω. Αλλά αρέσει εσένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέες κλπ, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Από ποια ηλικία άρχιζε να παίζεις λύρα? Ξεκίνησα 7 χρονών, στη Δευτέρα Δημοτικού. Πήρα την πρωτοβουλία και το ζήτησα από τους γονείς μου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα τους λυράρδες και μου άρεσε ο ήχος της λύρας και όλα αυτά. Οπότε μου άρεσε. Επανάσταση. Μάλιστα. Είχε κανείς από την οικογένειά σου το μικρόβιο της κριτικής μουσικής και ήθελε να ασχοληθείς, ή από μόνη σου σου άρεσε η κριτική μουσική να ασχοληθείς με τη λύρα? Ο προπάπους μου έπαιζε βιολί. Ήταν ένας πολύ καλός βιολάτρος. Δεν ήταν γνωστός, αλλά ήταν γνωστός εδώ στο χωριό. Αλλά από τους γονείς μου και αυτά κανένας. Το επέλεξα μόνη μου. Μάλιστα. Πάσο 2... Πήγαινα σε οδείο, αλλά δεν είχα την κατάλληλη στήριξη από το οδείο. Δεν ένιωθα, πώς θα το πω, δεν μου δώσανε την κατάλληλη στήριξη. Και την τελευταία μου χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε το δάσκαλό μου μόνοι μου τα μαθήματα και να δώσω το πτυχίο μου μετά στο οδείο φέτος. Mm-hmm. Ξέχασα να σε ρωτήσω, πού γεννήθηκες και πού μεγάλωσες? Γεννήθηκα στο Ηράκλειο και μεγαλώνω εδώ, στο Ηράκλειο τώρα. Α, είσαι στο Ηράκλειο, μέσα στο Ηράκλειο, δεν είσαι από κανένα χωριό? Η μαμά μου είναι από τη Βιάνο και ο μπαμπάς μου είναι από τη Γαλήφα, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι στο Ηράκλειο μέσα. Μάλιστα, ωραία. Ποιο καλύτερο έχεις απομαζείς, Αδρονίκη? Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και εντάξει, αν δεν πω κάποιον τώρα... Σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Σγουρός, ο Γιάννης ο Τσουρδαλάκης, μου αρέσει πάρα πολύ και το συγκρότημα Φασουλάς Καλέργης. Mm-hmm. Μ' αρέσουν κι άλλοι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, θα τους πω όλους. Θα ήθελες με κάποιον να συνεργαστείς μελλοντικά εσύ με το που τελειώσεις τις σπουδές σου και όλα αυτά? Δηλαδή θες να ασχοληθείς επαγγελματικά, το βλέπεις? Θα ήθελα ναι, να ασχοληθώ με αυτό το επάγγελμα στο μέλλον και να συνεργαστώ με ορισμένους καλλιτέχνες. Όπως δεν έχω κάτι να διαχωρίσω, είμαι ανοιχτόμυαλη σε αυτό το κομμάτι και με όποιον τύχει και το φέρει έτσι η ζωή να συνεργαστώ, καλώς να έρθει, δεν έχω θέμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο να σου πω, τώρα δεν έχω και πολλά να σου πω, γιατί είσαι και μικρή κιόλας και δεν είσαι επαγγελματίας όσο ρωτάω περισσότερους. Άρα εσύ το πας επαγγελματικά, Αδρονίκη, δηλαδή μετά το σχολείο σου το βλέπεις επαγγελματικά ασχοληθείς? Ναι, θα ήθελα πολύ. Θα ήθελες, αυτό ξανά από σένα, άμα το αγαπάς και το θέλεις. Εννοείται αυτό. Θα το κάνεις. Εννοείται. Γιατί άμα δεν αγαπάμε κάτι, δεν το κάνουμε. Πρέπει να έχεις αγάπη, μεράκι για αυτό που κάνεις και να ασχοληθείς. Άρα αυτά τα τρία τα έχεις, όρεξη βλέπω έχεις, αγάπη για τη μουσική την έχεις, διάθεση την έχεις, δεν σου λείπει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να καλησπέριζουμε και την φίλη μας τη Λίτσα τη Μιχαλιού. Να σε καλά, Λίτσα. Λίτσα. Αυτά από μένα. Έχεις φέρει τη λίρα, σε καμαρώσουμε. Έχω φέρει τη λίρα, έχω φέρει και τον πεντήρ μου εδώ. Ωραία. Να σε απολαύσουμε. Ό,τι θέλετε. Εσύ άμα έχεις όρεξη, να σε ακούσουμε. Πάντα έχω όρεξη. Έτσι. Θέλω να πείτε να ακούγεται καλά. Ωραία. Έτσι. Ναι. Μπράβο, Αδρανική. Ευχαριστώ πολύ. Σε βλέπω σε λίγο καιρό απάνω στην πίστα και θα τρέμουν ορισμένοι. έχεις ωραία φωνή, λεπτή φωνή και αριστούργημα. Δεν έχω λόγια να σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αν και είσαι και μικρή, έχεις το μέλλον μπροστά σου, να είσαι καλά, γερή και δυνατή και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Θες να μας παίξεις κι άλλο κομμάτι, τίποτα άλλο, ό,τι θες εσύ. Καλό μου, πείτε μου εσείς. Ό,τι θες εσύ. Ορίστε. Έχετε θέμα με το χρόνο. Όχι, καθόλου. Εντάξει. Εξάλλου σήμερα δεν έχω άλλο καλεσμένο, νομίζω. Τετάρτη σήμερα. Όχι, δεν έχω. Αύριο έχω. Ωραία, όρεξη μόνο. Όρεξη έχουμε. Διάθεση βλέπω έχεις. Όσο θέλεις παίζεις. Να σε καμαρώσουμε. Ωραία. Θα πω το όσο βαρούν τα σίδερα. Και θα το αφιερώσω σε 5-6 άτομα που είναι μέσα και τα αγαπώ πάρα πολύ. Όπως, στη λίτσα, έτσι, στη λίτσα μας. Μισώ να τους δω και λίγο.
στον Κούφα τον Γιώργο που κάναμε πολύ παρέα στο γυμνάσιο. Σε αυτούς. Δεν βλέπω. Ωραία. Ωραία, φύγαμε. Αμάν, αμάν, όσο βαρούν τα σιδέρα, αμάν, αμάν, βαρούν τα μαύρα ρούχα. Μπράβο, Ανδρονίκη. Συγχαρητήρια. Έκανα κάτι φαλτσάκια. Δεν πειράζει, εντάξει. Εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε και επαγγελματίες, αλλά εντάξει, σιγά σιγά, όσο πάμε, βελτιωνόμαστε. Εντάξει, σίγουρα όσο μεγαλώνω θα φτιάξει τη φωνή μου. Τώρα να πάμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πού πάμε τώρα? Να παίξουμε μια σειρά σιρτά. Ωραία. Θα την αφιερώσουμε στο Χαρίδι μου, το φασουλά που είναι μέσα. Που είναι η οικογένεια φίλος. Thank you.
Μπράβο, Ανδρονίκη! Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω τώρα κι εγώ. Έχω κομπλάρει λίγο. Θέλετε κάποιες ερωτήσεις? Ερωτήσεις δεν έχω. Τα πιο πολλά στα είπα, γιατί σου είπα είσαι και μικρή και δεν... Δηλαδή, οι πιο πολλές ερωτήσεις που κάνω είναι για τους επαγγελματίες και γι' αυτό δεν έχω τίποτα άλλο. Άρα αργότερα μου είπες θες να ασχοληθείς με τη μουσική. Ναι. Θέλω να σπουδάσω πρώτα και μετά. Με τι θέλεις να σπουδάσεις, Ανδρονική? Θα ήθελα ή να κάνω φιλολογία στο Ρέθυμνο ή γερμανική φιλολογία. Μάλιστα. Και άρα μετά από αυτό ή παράλληλα, μετά και... δεν ξέρω πώς θα φέρει. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να πει τη μουσική. Για όχι, εγώ θα σου έλεγα να το συνεχίζεις, γιατί έχεις όρεξη, έχεις μεράκι, ξέρεις και παίζεις και είσαι και μικρή και το λένε και άλλοι εδώ πέρα, δεν το λέω μόνο εγώ, όπως και η Λίτσα. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσεις αυτό που κάνεις και σε λίγα χρόνια σου είπα θα τρέμουμε ορισμένοι, θα σε ακούμε και θα τρέμουμε. Μακάρι. Λοιπόν, γιατί όλοι ξεκινούν από τα χαμηλά. Όλοι οι καλλιτέχνες. Αυτό, ναι, να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Έτσι, δυστυχώς ορισμένοι. Γιατί είμαστε ταπεινοί και να έχουμε το κεφάλι κάτω και να σκεφτόμαστε πάντα ταπεινά, όμορφα και ταπεινά. Να μην καβαλάμε το καλάμι, να μην είμαστε αλαζόνες. Από το στόμα μου το πήρες, να μην καβαλάμε το καλάμι. Ορισμένοι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Δυστυχώς, τι να κάνεις, αυτά έχουν. Ναι. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, ναι. Άλλο τίποτα λέει, θες να μας παίξεις. Βλέπω εδώ πέρα ότι είσαι πράγματα χαμός γίνεται. Γι' αυτό με βλέπεις και ξανήκω εδώ πέρα, βλέπω κι άλλο γίνεται και βλέπω. Θες να μας παίξεις τίποτα ακόμα και να σε αποδεσμεύσω? Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι πάντα, θέλεις. Πάντα άρεσε στη γιαγιά μου να της παίζω τον αργαλιό. Μουντάκησε. Ναι. Αξέχαστος. Οπότε δεν μπορώ να μην της το αφιερώσουμε αυτό και δεν μας βλέπει. Εννοείται. Εννοείται. Σαν περνώ από το στενό σου του διαόλου θηλυκό.
σου κάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάνει. Μπράβο, Ανδρονίκη. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό το σύντομο που κάναμε. Και εγώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα υγεία να έχεις. Και τα καλύτερα θα σου δούμε σιγά σιγά. Γιατί έχεις μέλλον μπροστά σου. Και αυτό που κάνεις το αγαπάς και βλέπω θα το συνεχίσεις, γιατί έχεις όρεξη, έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, Ανδρονίκη. Και θέλω, αν αξιώσει ο Θεός σε μερικά χρόνια, να σε δω κάπου να παίζεις, να σε καμαρώσω κι εγώ επαγγελματίσα, να δούμε. Να σε δω κι εγώ, γιατί έχεις φοβερή φωνή και είσαι αξιόλογη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Και μια που έπαιξες και τον αργαλιό, με αυτό θα κλείσω και εγώ, θα το παίξω και εγώ. Και με αυτό θα σε καληνυχτήσω. Να είσαι γερή και δυνατή. Και εύχομαι τα καλύτερα. Και εσείς το ίδιο. Εμείς, βασικά όχι εμείς, ο κάθε ένας που θέλει να βγει σε αυτό το χώρο, θεωρώ ότι χρειάζεται πάντοτε έναν άνθρωπο να τον προωθεί και να τον εμψυχώνει και να τον κάνει να νιώσει όμορφα και ωραία. Και αυτό το κάνετε εσείς με όλους, άσχετα αν είναι ονόματα ή αν όχι. Και δίνει πολύ χαρά και εμένα πραγματικά μου δώσε πολύ χαρά, γιατί δεν είμαι κάποια γνωστή. Όμως παρόλα αυτά έβγαινε να νιώσω πολύ χαρούμενη, γιατί αισθάνθηκα ότι με στηρίζει κάποιος ή με υπολογίζουν κλπ. Εγώ, Ανδρονίκη, στηρίζω όλους τους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως της ηλικία, και άσχετα που ορισμένοι επαγγελματίες με αρνήθηκαν, ούτε παρακάλεσα κανένα, ούτε τίποτα. Στέλνω ένα-δυο μηνυματάκια, όποιοι απαντάνε καλώς, όποιος δεν απαντάει, δεν παρακαλάμε κανένα. Και έχουν μέχρι τώρα και εξακολουθώ να έχω καλεσμένους και επώνυμους και ανώνυμους, δεν τα λέω όλα τα... Αλλά τα ανεβάζω, σιγά σιγά τα ανεβάζω τα story και έχουν βγει και αξιόλογοι καλλιτέχνες και είναι τιμή μου που έχουν τιμήσει και να είναι καλά όλοι τους και όπως είπα δεν παρακαλάμε κανένα. Η ζωή συνεχίζεται. Όπως είπαμε, ορισμένοι καβαλήσανε το καλάμι, δεν πειράζει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
Έτσι, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονίκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, να είμαστε καλά και αύριο πάλι, έχουμε αύριο το μακράκι, έχουμε το Χρύσανθο, 9 η ώρα. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αυτή ήταν η Ανδρονίκη Δερμητάκη, μία ταλαντούχα καλλιτέχνησα, το αυριανό ταλέντο της Κρήτης μας. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, καλό ξημέρωμα και αύριο πρώτα ο Θεός εδώ πάλι 9 η ώρα. Με θέλει πω σα περνώ απ' το στενό σου του διαούλου τυλιτό. Κι όλη μέρα τα 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 τουπ 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 το πέταλο σου κάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάλει. Ξέρα πως είσαι μόνη. Κάθε τόσο που περνώ θα σε δω ένα λιγάκι να σου λίγο τραγούδω. Κι όλη μέρα τα 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 τουκ 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 πέταλο σου κάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάλει. Με τα χίλια δυο στολίδια όπου η φέλη στ' αργαλιό να μου σου λάβουνε θέλει τα κοπέλια στο χωριό. Κι όλη μέρα τα τακ τακ τουκ 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 το πέταλο σου πιάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάλει. Κι όλη μέρα τα 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 τουκ 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 το πέταλο σου πιάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάλει.